Αγαπητοί φίλες και φίλοι, γεια σας. Είναι καιρός να κάνουμε ένα βιντεάκι. Τι καινούργιο θα μας πεις, θείε? Κάποτε ρώτησαν τον Σολομώντα στην Παλαιά Διαθήκη και του λένε τι, κάτι τέτοια ερώτηση του κάνανε. Και λέει τίποτα καινούργιο, λέει, κάτω από τον ήλιο. Δεν υπάρχει. Όλα είναι, λέει, τα έχουμε ξαναδεί. Αλλά τι γίνεται, στον κόσμο του bodybuilding υπάρχει ποικιλία, πολύ ποικιλία, και πρέπει, επειδή υπάρχει πολύ ποικιλία, είναι ότι να πας σε ένα ρέστοραν στο εξωτερικό, τα λένε as much as you can eat, μπορεί να φας όσο θέλεις, από ό,τι θέλεις, και μπορεί να σκάσεις από το πολύ φαΐ, να μην φύγεις καθόλου μέχρι το βράδυ, να τρως από τη μία άκρα με 500 try μέχρι την άλλη. Άμα δεν θες να φύγεις και δεν σου έρχεται η διάθεση, κάθεσαι εκεί να φας όσο θέλεις. Λοιπόν, το ίδιο και το bodybuilding. Άμα είναι τόσα πολλά τα πράγματα, μπορεί να κάτσεις σε γυμναστήριο μέσα, να κάτσεις 2 ώρες, 3 ώρες. Πολλές φορές, εγώ πολλές φορές το έχω ξαναπεί αυτό, ότι βλέπω ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο κάτω στο πάρκινγκ και παρκάρω δίπλα του και αυτό είναι εκεί πολλή ώρα. Ποιος ξέρει πόση ώρα είναι, και εγώ πάω πάνω, κάνω τη δουλειά μου, όλα αυτά. Άμα πιάσουμε και την μπάρλα με μερικούς, καμιά φορά κάθομαι και μιλάω κανένα μισάωρο και φεύγω μετά. Και ενώ έχει αδειάσει ο τόπος εκεί πέρα, αυτός είναι ακόμα εκεί. Φεύγω πρώτος από αυτόν. Λοιπόν, όχι τέτοια πράγματα, όχι τέτοια ποικιλία, γιατί αυτό κάνει ζημιά η ποικιλία. Θα ήθελα να συνεχίσω με εισαγωγή, πριν φτάσουμε στο θέμα, γιατί είναι ωραίο να κάνει εισαγωγή. Άξιο, τώρα τελευταία παρακολουθώ έναν Έλληνα, ο οποίος το έριξε στη φιλοσοφία, άφησε τον bodybuilding και το έριξε στη φιλοσοφία. Και κάπως ταιριάζουμε λίγο, τον βλέπω ότι και εγώ έτσι είμαι. Αντί να μιλάει για bodybuilding, μιλάει για άλλα τι άλλα πράγματα. Βέβαια, ωραία πράγματα μιλάει, αλλά δεν είναι bodybuilding. So, πρέπει να κάνουμε ένα άλλο κανάλι, το οποίο να λέγεται φιλοσοφικό κανάλι, και όποιος θέλει να μπαίνει μέσα και να λέει ό,τι θέλει, αλλά και πάλι θα τη βρούμε μέσα μας, που λένε. Θα την πατήσουμε. Γιατί υπάρχουν πάλι πιο έξυπνοι από εμάς και θα τα κάνουν όλα, θα τα μπερδέψουν τα πράγματα. So, καλά είμαστε. Λοιπόν, έχετε προσέξει τώρα τελευταία ότι το bodybuilding έχει αλλάξει και στην Αμερική ιδιαίτερα. Όταν βγαίνουν οι κοπέλες έξω να κάνουν, για τις γυναίκες μιλάω, όταν βγαίνουν οι κοπέλες να κάνουν posing, το μόνο που έχουν να δείξουν είναι 2 μεγάλα στήθια, τα οποία δυστυχώς, μακάρι να ήταν αληθινά, είναι ψεύτικα. Έχουν μέσα σακούλες, δηλαδή άμα πεθάνει αυτή η γυναίκα, πιο πολύ θα χυθεί τα ζουμιά και τα υγρά από τις σακούλες. Είναι τραγικά, έτσι δεν είναι? Και τώρα, τελευταία, το έχουν ρίξει στο πισίνο από πίσω. Όσο πιο μεγάλο είναι ο πισινός, τι bodybuilding είναι αυτό, 2 στήθια και ένας κόλος? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Λέει ο άλλος, πάει στο ρέστοραν και του λένε το ανέκδοτο, τι θα φας, τι θέλει να πάρει, λέει, του ρωτάει η κοπέλα. Στο αυτό, στήθος του λέει, θέλεις, του λέει, ή, πώς του το είπε, στο ανέκδοτο, πώς το λέει. Και λέει, όχι, λέει, θέλω κολαράκι, λέει. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω. Bodybuilding για μένα και για σένα, bodybuilding είναι ποντίκια, μπράτσα, όμους, αυτά που ξέρουμε, shrugs, αυτό το γουρνοειδή, το ατύλα. Αυτό είναι το bodybuilding. Δεν είναι ένας μεγάλος πισίνος και 2 μεγάλα αυτά προς τα ψεύτικα και όλα ψεύτικα. Εκείνο που είχα που θα σταματήσω, δεν είναι όλα αυτά που είπα. Είναι ότι τους πιάνει μανία να γυμνάζονται πάνω σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πάει μια-δύο-τρεις κοπέλες φίλες και μπαίνουν μες στο γυμναστήριο και επί 45-50, μια ώρα, 2 ώρες, δεν ξέρω πόσο, όση ώρα καθένας ξοδεύει, ξοδεύουν για να φτιάξουν αυτό το πράγμα. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο κάθεσαι έτσι, έτσι, βάζεις τα πόδια σου εκεί, τα κάνεις τα πόδια σου έτσι, έτσι κάτω, το σώμα σου είναι παραλλήλ, και βάζεις την μπάρα επάνω στο σώμα σου. Εγώ με την βάλουμε στην κοιλιά, μας σπάσουν την κοιλιακή μου, θα σπάσουν οι κύλοι που λένε. Λοιπόν, και σηκώνεται με το σώμα έτσι, κάνει αυτό το πράγμα έτσι το σώμα της και όλη την κίνηση, όλη την ενέργεια τη βάζει ο πισινός. Δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν είναι ακριβώς ο πισινός, είναι τα κλουτς, αυτά τα πίσω από τα μπούτια, τα άλλα μπούτια που είναι μπροστά το πόδι το μπούτι και από πίσω. Αλλά βοηθάει σε αυτό. Λοιπόν, η κάθε μία, όποια φτιάξει πιο μεγάλο πισινό, κερδίζει. Λέει ο άλλος, σου είπα, ρε γυναίκα, λέει, να κάνεις, λέει, βαρύ, είναι ανέκδοτο αυτό για αυτή, για τους καινούριους πισινούς, να κάνουμε, λέει, ο πισινός μας, λέει, να γίνει βραζιλιάνικος,
Όχι να κάνουμε, να φτιάξουμε λέει, τη Βραζιλία. Δηλαδή να γίνει κάτι μικρό και αυτό, αλλά όχι να κάνουμε κάτι πισινούς σαν τρένα, σαν αυτοκίνητα, σαν καρπούζια. Τέλος πάντων, αυτό δεν συμφωνάω καθόλου, γιατί έχουν αλλάξει το bodybuilding και δεν είναι bodybuilding αυτό. Ένα στήθος δεν είναι bodybuilding. Το bodybuilding είναι πολλά. Και άμα τις προσέξεις αυτές τις κοπέλες μπορεί να είναι μεν αδύνατες και να έχουν low body fat, αλλά ούτε χέρια έχουν, τίποτα δεν έχουν. Τι είναι, επειδή κάνει λίγο το ποντικάκι εδώ, γυρίζει λιγάκι, πιάνει ένα τόσο. Πόσες φορές το έχω πει, ξυπνήστε. Άμα δεν βλέπεις και δεν προοδεύεις, μην ξανακάνεις τίποτα, παράτατα. Πήγαινε, κάνε κάτι άλλο. Ή πήγαινε σε άλλο γυμναστήριο ή άλλο, ναι, τι. Δεν μπορείς για μισό πόντο, για ένα 10 χιλιοστά να ξοδέψεις όλη τη ζωή σου στα γυμναστήρια μέσα. Αν ήταν να ήμουν ο ίδιος που ήμουν τον καιρό που ξεκίνησα το 1962, θα είχα φύγει από το 1963. Αλλά πάντα υπήρχε, όταν φτιάξει ένα μέγεθος, ένα size, όταν το κρατήσεις αυτό το πράγμα και είσαι ο όγκος, μετά τι κάνεις, προσπαθείς να κρατήσεις αυτόν τον όγκο που θέλεις. Όχι ότι γίνεσαι συνέχεια πιο μεγάλος και συνέχεια πιο μεγάλος και συνέχεια. Αν και πολλές φορές παίρνει μια τάση προς το καλύτερο. Ακόμα και στα μεγάλα χρόνια, σας έχω πει τη ζωή μου. Μέχρι πότε ακόμα έκανα ρέκορτ στα χέρια, μέχρι τα 73 χρόνια. Λοιπόν, αλλά εκείνο είναι που σε κρατάει. Άμα δεις και δεν κάνεις, δηλαδή να πάω στο γυμναστήριο, να είναι το χέρι μου τόσο και να γίνει λίγο τόσο και να κάτσω 20 χρόνια μέσα και να έχω πληρώσει 20.000 δολάρια που είναι τόσο ακριβά τα membership να μπεις μέσα. Λοιπόν, και εντάξει, εκεί τα καθαρίσαμε, φεύγουμε από αυτό το θέμα. Και πάμε στο επόμενο. Με τις πρωτεΐνες. Ρε παιδιά, γιατί το ξαναπιάνω αυτό το θέμα. Επιπόλαια το περάσουμε ελαφρά. Γιατί ακριβένουν ακόμα. Ακριβένουν. Η φασαρία δεν ήταν που είχα πει ότι να μην ακριβίνουν άλλο και παρακριβίναν. Πήγαν 300% πάνω. 5 κιλά πρωτεΐνη, ordinary πρωτεΐνη, συνηθισμένη πρωτεΐνη, έχει $260. 260. Κοντά να πάρεις ένα αυτοκίνητο με αυτά τα λεφτά. Και να πάρω πούτρα, η οποία πούτρα emphasize with the pure natural chocolate. Και στην Αμερική που είχα πάει, τα ίδια φωνάζανε. Οι ωραίτερες πρωτεΐνες και οι ωραίτερες σοκολάτες που έχω φάει στη ζωή μου ήταν το bodybuilding, αυτά τα πρωτεΐνες, τις σοκολάτες που πουλάνε για τους bodybuilders. Δεν υπάρχει πιο γλυκιά γεύση στη ζωή σου. Κανένα γλυκό δεν μπορεί να το αναπληρώσει. Τόσο ωραίο. Μα εγώ δεν ήρθα για να φάω ωραία γλυκά. Άμα ήθελα πάω στην Ελλάδα και τρώω κουρκουμπίνια. Εδώ ήρθα να φτιάξω σώμα και να με βοηθήσει η πρωτεΐνη. Εδώ δεν μιλάμε. Εδώ σου κάνει εμφασάζεις βανίλα, λέει, rich banana. Έχει, λέει, μια μπανάνα μέσα, λέει. Βοήθειά μας, λέει, πει στη φάει. Λοιπόν, τσοκολάτες και άλλα. Έχω γράψει εδώ. Και περιέχει, λέει, Valium, Lulium, Lacanium, Zudubium και όλα τα Dupium και Upium. Μόνο Opium δεν έχει μέσα, μπορεί και να έχει. Και εσύ το παίρνεις, λες, πόρε πόσα έχει, 21 amino acids έχει, 21 amino acids. Και ποιος σου είπε ότι τα χρειάζεται το σώμα σου, ρε κακομύρι. Ποιος σου είπε ότι τα χρειάζεται το σώμα σου. Λέει ο άλλος, έχει Selenium, λέει, μέσα, ένα πράγμα. Του λέω το Selenium, όπως ξέρω, από ό,τι ξέρω, κανείς δεν είναι επιστήμονας, είναι καλό, κάνει καλό. Αλλά όταν πάρεις μία βιταμίνη στην πρωτεΐνη σου μέσα έχει σελένιουμ και πάρεις και μαγνήσιουμ, το οποίο μπορεί να έχει και σελένιουμ και πάρεις και πριν την προπόνηση μια πούντρα, το οποίο μπορεί να έχει και σελένιουμ και το ξέρεις ότι δηλητηριάστηκες με το σελένιουμ. Το σελένιουμ είναι δηλητήριο, δεν μπορεί να το φας όσο θέλεις. Λέω άλλος, κάνεις bodybuilding, πρέπει να έχεις μαγνήσιουμ, κάλσιουμ, ποτάσιουμ, zinc, Q10. Όλα αυτά πρέπει να έχω. Τι λέει ρε, γιατί στο είπε ο γιατρός. Talking about στο γιατρός. Έχεις πάει στο γιατρό ποτέ σου. Εγώ πηγαίνω 2 με 3 φορές το χρόνο γενικά τεστ, παίρνει το αίμα και κοιτάει τα πάντα από... Αν ο πατέρας σου είχε ψήρες, τα βρίσκει όλα. Λοιπόν, και μου τα βρίσκει όλα perfect.
Δεν χρειάζεται είτε ποτάσιο, είτε μαγνήσιο, είτε κάλσιο, είτε βιταμίνη D, ούτε τίποτα. Τότε γιατί να πάρω αυτά τα φάρμακα όλα και να δώσω κάθε φορά στην Αυστραλέζικα, στα ελληνικά δεν ξέρω πόσο είναι, αλλά σε δολάρια το ίδιο είναι, 50 και 60 και 70 και 100 δολάρια, μια πούντρα η οποία κρατάει μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες. Λοιπόν, καταλάβατε ότι φτάνει ότι μας κλέβουν στις τιμές που ανεβαίνουν κάθε μέρα, κοντεύουν να πάει 300 δολάρια. Δηλαδή, μιλάμε τρομακτικά ποσά, δεν έχω ακούσει τέτοια ποσά. Ούτε το χασίς δεν κάνει τόσα λεφτά. Πάμε πάρει όπιο και τέτοια, δεν κάνει τόσα λεφτά. Κάνει πολύ πιο φτηνά. Λοιπόν, αυτοί που τα πουλάνε στους δρόμους. Λοιπόν, σκέψου ξανά, φίλε μου και φίλη μου. Σκέψου ξανά. Αν πρέπει να τα παίρνεις αυτά τα πράγματα και αν δεν πρέπει. Και αν δεν είσαι γεννημένος, ποιος είναι γεννημένος? Όλοι αυτοί που πάνε στα γεμαστήρια, δηλαδή όλοι φεύγουν. Από την τελευταία φορά που σας μίλησα, όχι την τελευταία, τις τελευταίες φορές, ή μερικούς μήνες πριν, από τον καινούριο χρόνο και μετά, όλοι όσοι ήταν στο γυμναστήριο, μα όλοι, και μιλάω πολύ, εξαφανίστηκαν. Τώρα είναι κάποιοι άλλοι, οι οποίοι τον άλλο μήνα θα έχουν εξαφανιστεί και θα είναι κάποιοι άλλοι. Ευχαριστούμε τον Θεό για τα κορόιδα που υπάρχουν εκατομμύρια και γεμίζουν τα γυμναστήρια και ποτέ δεν αδειάζουν. Αλλά όταν τα βλέπεις, δεν είναι οι ίδιοι που βλέπεις, είναι πάντα κάποιοι άλλοι. Όταν έρθει ο άλλος και είναι 65 κιλά, τι περιμένει να κάνει, bodybuilding? Μην αστειευόμαστε, ρε παιδιά. Κάθεται και σφίγγεται επειδή έχει λίγο πάχος στο σώμα του. Α, και μιλώντας για πάχος, μην ξεχνάτε να συμπληρώσω ότι εάν θέλετε να κρατήσετε τον όγκο που μιλάμε εδώ, σε αυτή τη γωνίτσα εδώ, μιλάμε, πάντα μιλάμε για όγκο, περισσότερο από όλα τα άλλα. Λοιπόν, για να έχεις έναν όγκο, γιατί χωρίς όγκο τι bodybuilder είσαι, Μικι Μάους είσαι. Λοιπόν, για να έχεις έναν όγκο, τέτοιο είναι, πρέπει να κάνεις τη σωστή γυμναστική, τα σωστά reps, τη σωστή δίαιτα. Έτσι δεν είναι? Και να μην τρέχεις πολύ. Δηλαδή να μην ασχολείσαι με treadmill, να ανεβαίνεις πάνω σε treadmills, να κάνεις ποδήλατα, να κάνεις τέτοια πράγματα μισή ώρα, 40, μια ώρα την ημέρα και τι τα βάρη. Μην περιμένεις να δεις δηλαδή τα ίδια αποτελέσματα τα οποία θα έχεις χωρίς να κάνεις αυτά τα βάρη. Πολλές φορές πάω στο γυμναστήριο και ενώ συνήθως κάνω, γιατί πάντα χρειάζεται να κάψεις ένα κιλό, μισό κιλό. Συνήθως κάνω πολλές φορές, κάνω τα βάρη μου και λέω μετά καληνύχτα, παίρνω τη ζαντούλα μου και φεύγω, ούτε καν πλησίασα το treadmill, ούτε καν πλησίασα το διάδρομο, ούτε καν πλησίασα τίποτα από όλα αυτά. Το σώμα μου ήθελε ξεκούρα και την ώρα μου λέει φύγε. Και εγώ έφυγα. Ακούμε το σώμα μας τι μας λέει. Λοιπόν, καλή εισαγωγή. Προγράμματα γυμναστικής. Το μόνο που μπορώ να σας βοηθήσω είναι σε προγράμματα γυμναστικής και λίγα κολπάκια εδώ και εκεί. Έχω πει πολλές φορές ότι κάνω μία φορά την ημέρα, μέρα παραμέρα κάνω γυμναστική. Ο λόγος που κάνω μέρα παραμέρα είναι γιατί όταν έχεις χάσει το interest, το ενδιαφέρον για όλα τα πράγματα, προσπαθείς, είναι σαν overtraining. Πολλές φορές βαριέσαι κάτι και τα παρατάνε οι άνθρωποι και φεύγουν. Αλλά δεν είναι αυτό η αιτία. Η αιτία είναι κάποια άλλη. Είτε έχεις ψυχολογικό κάποιο πρόβλημα, είτε μπορεί να έχεις βαρεθεί, να έχεις κουραστεί πολύ κάτι σε κάτι. Λοιπόν, τι γίνεται? Υπάρχει ένα ρελαντί που λέμε. Δηλαδή, όταν είσαι κουρασμένος και οδηγάς και τρέχεις με 120 και ξαφνικά αισθάνεσαι μια κομμάρα, μια κούραση, δεν κάνεις το ρελαντί σου. Κατεβάζεις το πετάλι και εγώ τουλάχιστον έτσι κάνω. Και κάνω cruising, λέγεται, cruising. Αν θες βάζεις το αυτοκίνητο και το αυτόματο που σου δείχνει 100 χιλιόμετρα, ας πούμε, και πηγαίνει μόνο του 100 συνέχεια. Πηγαίνει 100, δεν αλλάζει ταχύτητες τίποτα. Πάει μόνο του. Με ένα κουμπί πάει 100. Ή πάει 80, ή πάει ό,τι θέλεις. Και εσύ κρατάς το τιμόνι, ας πούμε, εντάξει, και πηγαίνεις και τη βρίσκεις. Έτσι ακριβώς είναι η προπόνηση που κάνω εγώ αυτόν τον καιρό. Έχω βρει το ρελαντί, δηλαδή δεν τα παρατάω να σηκωθώ να φύγω. Δεν μπορώ να. Πού να πάω? Αφού δεν είναι λογικό να φύγω, πού να πάω? Και κάθομαι, αλλά ούτε προοδεύω τρομακτικά. Τι γίνεται είναι ότι κάνεις τη γυμναστική που θες να κάνεις για να σε κρατάει. Να σε κρατάει, είναι σαν να έχεις ένα χώμα, ένα λουλουδάκι για να του ρίχνεις λίγο νεράκι, όχι πολύ νεράκι, λίγο νερό. Και το λουλουδάκι ζει. Μέχρι που θα έρθει η ώρα του κάνεις boom again. Δηλαδή έχω lack of partner, δεν έχω training partner και μου χρειάζεται training partners. Δεν μπορώ να είμαι στο γυμναστήριο μόνος μου και να κάνω. Γιατί πολλές φορές ακούς crack, crack εδώ, crack εκεί, αρχίζει το καράβι να τρίζει. Λοιπόν, φοβάσαι να είσαι μόνος σου και να κάνεις πόδια, ας πούμε, και να κάνεις leg extension. Γιατί την όπως πρόχνεις τα βάρη με τα πόδια, όταν έχεις βάλει
οκτάρια ή εννιάρια, 9 από εδώ και 9 από εκεί, 20 κιλά, δηλαδή 22 ή πώς πω, 2-2-4, όχι, 400 κιλά είναι, κάτι είναι. Λοιπόν, άμα είναι κάπως έτσι και, τι όχι, 20, τι λέμε, αστείευεσαι, 9, 10, 10 πες διάρκεια, 2, 10, 20, 200 είναι καλά, λέω, 400 κιλά περίπου. Και να σε, πάθει, να σε πιάσει ένα κλικ στο πόδι μου που πονάει, έμεινες εκεί πέρα, κοκάλωσες. Ούτε να σπρώξεις και μάλιστα είναι νευρόπονη αυτή. Άμα έχεις νεύρο, κάτι νεύρα ή στις πλάτη πίσω ή κάτι, και σε πιάσει το νεύρο τελείως. Δεν μπορεί να σπρώξεις ούτε ένα κουταλάκι από πάνω σου να βγάλεις, ούτε ένα γραμμάριο να πετάξεις έξω. Έχεις κοκαλώσει, τελείωσες. Και μάλιστα σε σπρώχνει, ίσως φύγεις και πίσω. Γιατί δεν μπορείς ούτε καν να τα κρατήσεις εκεί πέρα. Λοιπόν, είναι προβλήματα τα οποία πρέπει να τα κάνεις adjust στη ζωή σου και να τα φτιάξεις όπως εσύ θέλεις. Λοιπόν, και τέλος πάντων, και κάνω μέρα παραμέρα, και ήταν όλη η ιστορία. Γιατί κάνω μέρα παραμέρα. Και μεγαλώνεις καλά, καλό όγκο κάνεις μέρα παραμέρα, άμα το κάνεις σωστά, αλλά πιο καλό είναι, χρόνια για χρόνια έκανα αυτό που θα σας πω τώρα. 2 μέρες μέσα στο γυμναστήριο, 1 μέρα έξω. 2 on, 1 off. 2 on, 2 in, 1 off, whatever το λες. Στα ελληνικά πώς το πεις. 2 μέσα, 1 έξω. Λοιπόν, και έχω γράψει λίγα παραδείγματα με λίγες ασκησούλες, τα οποία τα έχω κάνει αυτά όλα στη ζωή μου. Θα μου πεις, δεν τα κάνεις τώρα. Όσα σε εξήγησα. Δεν είπα ότι δεν δουλεύουν όλα. Όλα δουλεύουν. Όλα και τα 500, τα 500 repetitions, 500 φορές να κάνεις έτσι, δουλεύει. Δεν λέω δεν δουλεύει. Όλα δουλεύουν. Με το να κοιτάς τον άλλο που κάνει βάρη και τον κοιτάς έτσι και λες, ωραία βάρη κάνει αυτός, ωραίο σώμα έχει. Έχεις κάνει και εσύ λίγο σώμα, χωρίς να κάνεις τίποτα. Όλα δουλεύουν. Εκείνο όμως που λέω εγώ και ήρθατε να ακούσετε, είναι να κερδίσουμε χρόνο, να κάνουμε shortcuts, τα λένε στα αγγλικά. Να ανοίξουμε κάτι πόρτες κλειδωμένες και κάτι αυτά, να περάσουμε, να κόψουμε δρόμο. Όχι με πονηρό σκοπό, με καλό σκοπό, αλλά το σωστό σκοπό. Λοιπόν, θα μιλήσουμε σήμερα λοιπόν, τελειώνοντας. Με αυτό θα κλείσω, θα πάει λίγη ώρα. 2 μέσα, 1 έξω. Αυτό μπορεί να το κάνεις, να κάνεις training 5 μέρες την εβδομάδα, άμα θέλεις κάνεις 5 ή άμα θες κάνεις 4. Πώς γίνεται αυτό, θα σας εξηγήσω. Προχωρώντας. Λοιπόν, πάντα ξεκινάμε day, όταν λέμε μέρα πρώτη, λέμε πάντα Δευτέρα. Άμα θες μπορεί να την κάνεις και Κυριακή ή Σαββάτο ή Παρασκευή εσύ, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά πάντα έτσι το ξεκινάνε όλοι. Λοιπόν, η μέρα Δευτέρα, day one. Τι θα γυμνάσουμε σήμερα, θα γυμνάσουμε και όπως είπα την άλλη εβδομάδα, αυτό πρέπει να το κρατήσεις λίγο καιρό, 2-3 εβδομάδες το σύστημα. Μην το αλλάξεις κατευθείαν. Ακόμα μπορεί να κρατήσεις και τις ίδιες ασκήσεις, εάν θέλεις. Εάν δεν θέλεις, αλλάζεις την άσκηση, αλλά δεν αλλάζεις το body parts. Δηλαδή, άμα λέμε στήθος και triceps, τρικέφαλα και στήθος, θα κρατήσεις το τρικέφαλα και στήθος για 2-3 εβδομάδες. Θα αλλάξεις ασκήσεις του στήθους. Ναι, θα αλλάξεις ασκήσεις του τρικεφάλου. Ναι, αλλά δεν θα αλλάξεις τα body parts. Δηλαδή, δεν θα πας στήθος με πλάτη, ας πούμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με στήθος. Θα κάνουμε τη Δευτέρα στήθος και τρικέφαλους. Μόνον. Ξεκινήσουμε λοιπόν τη Δευτέρα με bench press, με τον μπάγκο. Δεν θα σταματήσω πολύ, γιατί άμα συνεχίσω και τα αναλύσω όλα αυτά, θα μας πάρει βράδυ. Θα πάρει 2 ώρες, θα φύγετε όλοι. Λοιπόν, δεν θα τα λέω, τα ξέρετε, τα έχουμε ξαναπεί. Bench press. Σας δίνω ιδέες. Incline dumbbell presses. Ο πάγκος έτσι λέγεται incline. Κεφάλι σου εδώ πάνω, έτσι κάπως, έτσι, dumbbells, νταμπελάκια, βαράκια, μέχρι εδώ. Μερικοί το φέρνουν μέχρι κάτω και να κάνει squeeze και να σκίσει εδώ πέρα, άλλοι είναι controversial, people say anything, ό,τι θέλουν να λένε. Άλλοι τα φέρνουν μέχρι εδώ τα βάρη, μέχρι τη μύτη. Αυτό το κάνω όταν κάνω όμους, θα σας εξηγήσω στη συνέχεια. Λοιπόν, πρώτα πάγκος. Μην ξεχνάμε τα 3 set, 6-8, λοιπόν, και πάγκος και μετά, ή flat πάγκος έτσι, σήμερα, εδώ που μιλάμε, όχι πάντα,
Και μετά έτσι ο πάγκος και κάνουμε dumbbells. Και η τρίτη άσκηση, μέχρι τα 8, βαριέ μπαρούτσικα, η τρίτη άσκηση είναι αυτό, το dumbbell flies. Μπορεί να το κάνεις και στην τροχαλία επάνω, πιάσεις το ένα βάρος έτσι, τη μία τροχαλία από εδώ έτσι, την άλλη τροχαλία από εδώ έτσι και τραβάς κάτω έτσι. Όλα ό,τι είναι που τραβάει το στήθος, το φέρνει μέσα με πίεση, όλα αυτά φτιάχνει στήθος. Όπως έχω πει, άμα δεν έχεις καθόλου στήθος, μην κάνεις τέτοιες ασκήσεις γιατί δεν σε βοηθάνε πουθενά. Αλλά ξεκίνα λίγο, κάνε κάτι να περάσει η ώρα. Και αφού είδες πόσο γρήγορα τελειώνουνε. Και ξεκινάμε με τους τρικεφάλους. Τρικεφάλους έχω εδώ. Tricep push down. Alright. Τα κάνουμε σήμερα, triceps push downs. Θα έχεις την μπάρα, όχι εκείνη την μπάρα που είναι έτσι, και εκείνη καλή είναι. Δεν είπα ότι δεν είναι τίποτα καλό, αλλά είπαμε, μιλάμε τώρα, αυτό το πρόγραμμα που σας δίνω σήμερα. Έτσι, η μπάρα, ίσια, με μικρή μπαρίτσα τόση. Πιάσεις, πουμ, πουμ, κάτω όρθιος όπως είσαι, να πηγαίνει κάτω. Πολλές ασκήσεις δεν χρειάζεται να το κάνεις στο χέρι σου. Να το κάνεις locked, να το κλείνεις και να μην πάει άλλο. Σταματάει εδώ. Κάνεις χέρια, παραδείγματος χάρη, ποτέ τα χέρια δεν το κλείνεις. Δεν το κάνεις locked. Αλλά το τρικέφαλο είναι μια άσκηση η οποία για κάποιο λόγο όταν την κάνεις locked φτιάχνει εδώ πίσω. Δηλαδή μπορεί να το κάνεις locked. Όχι πολλή ώρα. Just locked and out. Locked and out. Λοιπόν, κάτω και η δεύτερη άσκηση είναι decline, προσέξτε αυτή την άσκηση, δεν ξέρω αν την έχετε κάνει όλοι. Τρομερή άσκηση, η καλύτερη από όλες, για τους τρικεφάλους. Decline, French, γαλλικό, press. Είναι αυτή η μπάρα που είναι έτσι. Αλλά, ξέρεις αυτό που κάθε αυτό εδώ, το ξέρεις, το ξέρεις. Αλλά ο πάγκος αυτή τη φορά θα είναι decline. Το κεφάλι θα πάει κάτω. Τα πόδια θα είναι ψηλά, όχι τρομακτικά, λίγο πράγμα, αλλά θα φαίνεται ότι είναι ο πάγκος κάτω. Και δώσ' του. Ωραία άσκηση αυτή, πολύ ωραία, το decline. Άμα θες το κάνεις και incline, έτσι, θες άνθρωπο από πίσω να σε βοηθήσει σε αυτό, γι' αυτό σου λέω πρέπει να έχεις partner σε αυτό, αλλά εσύ το κάνεις decline τώρα. Και πού είμαστε, decline, και άμα θες κάνεις τελειώνοντας γρήγορα καμιά δωδεκαριά dips στο μηχάνημα εκείνο που πιάνεις έτσι, και εγώ σας έχω πει πολλές φορές, δεν θα αναλύσω πάλι, με χτυπάνε στους ώμους, αν και οι ώμοι μου αυτόν τον καιρό έχουν περάσει, αυτός έχει περάσει 100%, 100%, αυτός είναι 99%, αλλά τον προσέχω, όταν κάνει έτσι, του κάνω έτσι το χέρι, του δίνω λιγάκι έτσι και εγώ έτσι για να τον βοηθάω λιγάκι. Αλλά αυτό εδώ με έχει κάνει τόσο καλό, χαίρομαι τόσο πολύ γιατί η όμοια μου πάθει ζημιά και ειδικά μεγάλες ηλικίες. Καλό ταξίδι, δέσποτα. Λοιπόν, για να γυρίσεις πάλι και να μην πονάς, αυτά είναι θαύματα. Miracles από το Θεό. Χωρίς φάρμακα να παίρνεις. Εγώ ούτε σπιρίνη την παίρνω. Λοιπόν, και φέρνουμε την τζαντούλα μας, άμα θέλουμε κάνουμε treadmill, άμα θέλουμε πάμε σπίτι μας. Μέρα 2, έρχεσαι στο gym ξανά πάλι την άλλη μέρα, ενώ εγώ δεν έρχομαι. Θα κάνουμε σήμερα πλάτη, ποντίκια, biceps, ποντίκια και κοιλιακούς. Για τους κοιλιακούς θέλω να προσθέσω ότι εάν δεν έχεις low body fat, όσο γυμναστική και να κάνεις, από το πρωί μέχρι το βράδυ, 7 μέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο, δεν μπορείς να φτιάξεις τίποτα. Στο λέω εγώ. Εάν έχεις τρόπο που σου μιλάω και μ' ακούς και μου λες τι λες εσύ, εγώ έχω, να κοίτα, τότε έχεις πολύ χαμηλό low body fat. Αυτό θέλω να καταλήξω. Όχι ότι δεν μπορεί να κάνει ο καθένας, αλλά χρειάζεσαι low body fat. Εάν έχεις 25 body fat, 20 body fat, 15 body fat και δεν έχεις 10 body fat, δεν μπορεί να φανεί τίποτα πάνω σου. Εδώ οι γυναίκες, ας πούμε, έχουν 35 body fat, κάτι άλλο, 40, καλά, μην πάμε στα 80 και στα 90, μην πάμε εκεί πέρα. Αλλά συνήθως οι γυναίκες έχουν γύρω στα 30, η γυναίκα μου έχει 21 και ακόμα δεν μπορεί να δεις κοιλιακούς. Λοιπόν, θέλω να σου πω, είναι δύσκολο πράγμα κοιλιακή, πρέπει να έχεις
να είναι genetics. Θα ξεκινήσεις λοιπόν την πλάτη με 3 sets, όχι cheating, καλό, καλή φόρμα, ωραίο πράγμα, μονόζυγο, όχι πολύ ανοιχτά χέρια και πονέσουν οι ώμοι σου, λίγο και κλειστά, θα τα ανεβάσεις, χωρίς να κάνεις cheat, χωρίς να κλωτσάς, χωρίς να πηδάς, χωρίς να πετάς, θα τα ανεβάσεις, 3 set αυτό. Αφού κάνεις μετά το stretching σου, reverse grip pull down, νέο. Είναι όλες οι exercises που κατεβάζουμε για τους ώμους και οι περισσότεροι την κατεβάζουν πίσω από το λαιμό, το οποίο για πολλούς και για μένα είναι danger exercise. Την έχουν βάλει επειδή είναι εδώ και εδώ, σου λέει κοντά είναι, πίσω ίσως κάνει πιο πολύ τα φτερά, τα ανοίγει. Δεν ξέρω τι κάνει και τι δεν ανοίγει, τι κλείνει. Ένα ξέρω, σας το συνιστώ, μην το κάνετε. Φέρετε την μπροστά την μπάρα. Λοιπόν, αυτή είναι τώρα με τη μεγάλη την τέτοια, τη σωλήνα. Τι θα κάνουμε όμως τώρα, δεν θα κάνουμε αυτό. Μετά το μονόζυγο θα πιάσουμε τη σωλήνα, όχι έτσι, έτσι, reverse, ανάποδα. Ένα, ανοιχτά βέβαια, όχι τόσο κλειστά, εδώ. Και squeeze στα φτερά, squeeze, δεν κάνεις κάτι να σηκώσει με τα βάρη, squeeze στα φτερά, να τα ζουλάς, έτσι, και πετάς το στήθος έξω. Ωραίο, πολύ ωραίο. Και το άλλο είναι bent over row. Είναι που πας το χρησιμοποιώ εγώ στο Smith Machine αυτό. Πάω, πιάνω την μπάρα, κάνεις bend μπροστά και η μπάρα, έχω βάλει κάτι τέτοια για να προστατεύει την μπάρα, να μην πηγαίνει παρακάτω. Δεν μπορώ να σας δείξω τώρα. Και πιάνεις τα χέρια έτσι, έτσι και τραβάς. Στη μέση τη φέρνεις την μπάρα, όπως είναι κάτω από τα πόδια, στα γόνατα κοντά, την ανεβάζεις και τη φέρνεις στη μέση. Ένα, δύο, τρία. Το δεύτερο σετ, τα ίδια. Το τρίτο σετ, επειδή βάλει βαριά, αντί να κάνεις τα χέρια σου έτσι, τα κάνεις έτσι. Γιατί έτσι είναι πιο δύναμη έχει ο άνθρωπος. Και το τραβάς και το βγάζεις επάνω. Αυτή είναι η τρίτη άσκηση. Και πάμε στα ποντίκια, στα biceps. Δεν θα κάνουμε τρομακτική δουλειά εδώ, γιατί τα έχουμε χωρίσει, είπαμε, δεν είναι μόνο ποντίκια, μόνο τρικέφαλα, μόνο στήθος, μόνο εκείνο, είναι και κάτι άλλο. Οπότε, πρέπει να μην βάζουμε, αφαιρούμε ασκήσεις όταν κάνουμε πολλά πράγματα. Λοιπόν, bent over row το κάναμε, barbell biceps curls. Πιάνεις την μπάρα, γνωστή άσκηση. Αυτή είναι basic άσκηση, βασική άσκηση. Γι' αυτό συνήθως εγώ την κάνω πρώτη αυτή. Άρα καμιά φορά την βάζεις στο δεύτερο ή τρίτο. Γι' αυτό την κάνουμε πρώτη τώρα. Έχεις ξεκούραση στα χέρια σου και μπορείς να το κάνεις πολύ ανετότερα από το να την αφήσεις για τρίτη άσκηση αυτή να την κάνεις. Λοιπόν, το επόμενο είναι, μετά από αυτή το bent over barbell row, είναι το barbell biceps curls και στη συνέχεια καθιστός preacher curls, καθιστός. Κάθεσαι στην πάγκο, έχεις αυτή τον άμβονα που λέμε και βάζεις ένα dumbbell, single dumbbell και κάνεις και αλλάζεις χέρι μετά. Είναι εδώ ο άμβονας του preacher curl. Very important machine. Τη χρειάζεσαι αυτή τη μηχανή. Γιατί μπορεί να κάνεις και actually θα το κάνουμε τώρα. Και κάνεις έτσι και τελειώνει αυτό. Και μετά πιάνεις ένα dumbbell στο έτσι, πρόσθετε το χέρι μου πώς το κάνω. Πιάνεις το dumbbell όπως το πιάνεις και το γυρίζεις έτσι. Σαν να πίνεις μια κούπα με μπύρα. Το πας σε αυτό το bench που είναι έτσι, βάζεις το χέρι γη, και έχει βγει το σώμα σου απ' έξω, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ωραία, άμα δεν μπορεί να το κάνεις αυτό, άμα δεν το κατάλαβες πώς το κάνεις, βγαίνει το χέρι έξω τελείως, κρέμεται κάτω και το ανεβάζεις έτσι. Λοιπόν, μέχρι εδώ. Θα συνεχίσουμε σε λίγο, έτσι.